Άλλο ένα συγκλονιστικό επεισόδιο έρχεται να μας καθυλώσει στην αγαπημένη μας σειρά. Η Αλεξία πηγαίνει στο μοναστήρι για να μιλήσει στην Ελισάβετ. Όμως θα πάθει σοκ όταν τη βρει λιπόθυμη μέσα στο κελί της. Μαζί με το Γεράσιμο κάνουν τα πάντα για να τη συνεφέρουνε. Σύντομα όμως η Ελισάβετ θα χάσει κυριολεκτικά τη γη κάτω από τα πόδια της, αφού ανακαλύπτει πως είναι έγκυος και πλέον βρίσκεται σε απόγνωση. Οι ενοχές την πνίγουν. Δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί αυτό που της συμβαίνει και προσεύχεται διαρκώς με την ελπίδα ο Θεός να της δείξει το σωστό δρόμο. Η Φιλαρέτη της εξηγεί ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζει τη σχέση της με τον Πέτρο σαν να είναι μία αμαρτία, αλλά εκείνη αισθάνεται πως βρίσκεται πλέον σε αδιέξοδο. Αν και τρελά ερωτευμένη η Ελισάβετ σφίγγει τα δόντια και δίνει στην αυξεντία το αδιάβαστο γράμμα που της έστειλε ο Πέτρος για να το πετάξει. Την ίδια στιγμή όμως ο Γιώργος, που έχει ήδη εγκαταστήσει κάμερες μέσα στο κελί, βλέπει μαζί με την Κασιανή την αυξεντία να κρύβει το επίμαχο γράμμα. Στο μεταξύ ο Φραγκίσκος αγανακτεί με τον Πέτρο επειδή είναι διαρκώς αλλού. Του λέει μάλιστα ότι αν συνεχίσει να μην δίνει σημασία στη δουλειά, θα διακόψει τη συνεργασία μαζί του. Η Αλεξία από την άλλη λέει στον αδερφό της πως ό,τι και αν κάνει εκείνος για να μεταπίσει την Ελισάβετ θα είναι μάταιο αν η ίδια δεν δει τα πράγματα αλλιώς. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!